Σημαντική αυτή μέρα για το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού, για τον αγώνα του ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό. Ένας αγώνας που πρέπει να στέρνει κάθε χρόνο ένα σαφή και μεγάλο μήνυμα ότι οι λαοί, οι Έλληνες αγωνίζονται για να στεριώσει η δημοκρατία, για να φύγουν τα μαύρα σύννεφα του φασισμού από την Ευρώπη, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία ειρήνης, δημοκρατίας και ανεξαρτησίας. Χρονιά, την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, κάτω από δύσκολες συνθήκες για την Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής και ευγνωμοσύνης στους προγόνους μας, στους παππούδες που πατεράδες που πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδος. Έχουμε υποχρέωση, εμείς οι νεότεροι Έλληνες, να θυμίζουμε στα νεότερα παιδιά την ιστορία και να παραδειγματιζόμαστε από αυτή. Ευχαριστώ. Οκτωβρίου του 40,
ημέρα αγώνων, 28 Οκτωβρίου του 2017, ημέρα πάλι αγώνων. Μήνυμα αγώνων λοιπόν από τη σημερινή ημέρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ο Τσόρτσιλ παντού είπε, ότι οι ήρωες αγωνίζονται σαν Έλληνες. Και σήμερα λοιπόν οι ήρωες αγωνίζονται σαν Έλληνες. Ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας, όπως πολλές φορές έχω πει, διότι στο έπος 40 οι πρόγονοί μας άφησαν τη ζωή τους για να έχουμε εμείς σήμερα το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η ελευθερία. Θα ήθελα λοιπόν για την ευκαιρία της ημέρας αυτής να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες μας και σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως όμως να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τα παιδιά μας και τις ένοπλες δυνάμεις που ήταν άψογοι σήμερα στην σημερινή εκδήλωση και σημερινή παρέλαση. Να είμαστε καλά λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και του χρόνου. Βάλετε, ο λαός βάλετε, σας ακούμε σεβασμιότατα. Σήμερα είναι η εθνική μας επέτειος, 28 Οκτωβρίου. Σήμερα γιορτάζουμε. Σήμερα εμβαθύνουμε στα βιώματα και στις μνήμες που έρχονται από τη μεγάλη επέτειο. Χαμαρώσαμε τα παιδιά μας μόλις πριν από λίγο, που τόσο όμορφα πέρασαν και μας έδωσαν μια αισιοδοξία και μας έδωσαν μια χαρά και μια απαντοχή ότι αυτά αύριο μπορεί να κάνουν κάτι καλύτερο. Παρότι εμείς, από ό,τι φαίνεται, συνέχεια με μέτρα και μήμετρα συρρυκνώνουμε το πλαίσιο των οριζόντων τους. Και αντί να τους δώσουμε όμορφη κατεύθυνση, υγιεινή τροφή, τους δίνουμε πολλές φορές κατεψυγμένες, μασημένες τροφές που δεν τα βοηθούν. Σήμερα γιορτάζουμε, όμως από αύριο θα βρεθούμε και πάλι στη δύσκολη πραγματικότητα. Με συρρυκνωμένη τη ζωή μας οι Έλληνες, με τελματωμένη τη χαρά μας, με μια αγωνία μοναδική, πώς θα τα αποκριθούμε στα μέτρα, στα ημίμετρα, στους φόρους, πώς για όλα αυτά που μας κάνουν να λησμονούμε. Άλλα πράγματα πιο σημαντικά, αυτά που μας θυμίζει η σημερινή ημέρα. Να έχουμε πνευματικές ανησυχίες, αναζητήσεις, να αντιστεκόμαστε σε ό,τι άσχημο, σε ό,τι καταστρέφει τη ζωή, γιατί εδώ και δεκαετίες επιχειρείται μια αποιεροποίηση της ζωής, της δημόσιας, της οικογενειακής και της κοινωνικής, που σήμερα φαίνεται να φτάνει στο κατακόρυφό της. Και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Μας λέει σήμερα τι κάτι αυτή η μέρα. Τελειώσαμε οι εορτασμοί και πάμε ο καθένας στη θέση του. Ή αφού η εορτή σημαίνει μίμηση των γεγονότων και των βιωμάτων, πρέπει να σκύψουμε με ταπείνωση και να αντλήσουμε βιώματα και μηνύματα από την ηθική μας επέτειο και από τη θυσία και τον ηρωισμό των πατέρων μας που είναι πολύ κοντά, οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Εκείνοι έκαναν το έπος του 40. Τώρα γιατί εκείνοι που τότε τιμούσαν και έλεγαν ότι οι ήρωες πολεμούσαν τους Έλληνες, σήμερα συρρυκνώνουν το πλαίσιο της ζωής μας και μας αδικούν, ας τα βρουν εκείνοι. Εμείς ας αντισταθούμε σε όλα αυτά που έρχονται για να καταστρέψουν την ομορφιά της ζωής μας. Και αυτό ακριβώς θα είναι το μεγαλύτερο μήνυμα. Η θυσία των ηρώων του 1940 είναι εκείνη που μπορεί να μας δώσει και πνοή και δύναμη και ενίσχυση για να προχωρήσουμε όμορφα, να αντισταθούμε και να παλέψουμε. Και η ενότητα είναι αναγκαία υπέρποτε και άλλοτε. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, δύναμη και υγεία. Και υπάρχει μια λέξη στην εκκλησιαστική μας ζωή που σημαίνει την αλλαγή, που λέγεται μετάνοια, που μπορεί πραγματικά να αλλάξουμε όλοι, άρχοντες και αρχόμενοι, ο καθένας στην ευθύνη του, για να προχωρήσουμε όμορφα, δυναμικά και προοδευτικά. Με μηνύματα αισιόδοξα για μια αλλαγή από αυτά τα οποία μας πιέζουν, μας συνθλίβουν και τα οποία κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Είναι καιρή δύσκολη. Εμείς από πλευράς περιφέρειας είμαστε κοντά σας και εκείνο το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσει στον κόσμο είναι η ενότητα και η αισιοδοξία. Χρόνια πολλά και πάλι.